Ξανά έχουμε τα ίδια ζητήματα τα οποία είχαμε και στο παρελθόν. Δεν παίρνετε υπόψη οι αυξημένες ανάγκες οι οποίες έχουμε τώρα. Αντί να τηρηθούν αυτά τα πρωτόκολλα, τα περίφημα, τα οποία πρέπει να υπάρχουν για την προστασία των παιδιών μας, έχουμε το αντίθετο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τον αριθμό των παιδιών που πρέπει να έχουμε ανά αίθουσα. Δεν έχουμε τους εκπαιδευτικούς που θα έπρεπε να έχουμε. Και αντί να παρθούν μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση για να μπορούμε να λειτουργήσουν σωστά τα σχολεία, εμείς έχουμε ότι αυτό έχει υπερβολικό κόστος. Παράλληλα έχουμε το ζήτημα με τους καθαριστές και τις καθαρίστριες, που αντίπαλοι για να παίρνονται τα μέτρα, να έχουμε το αναγκαίο προσωπικό που χρειάζεται, εμείς φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε ούτε τον αριθμό αυτό που είχαμε πέρσι. Και ταυτόχρονα να έρχονται και να λένε ότι αυτά θα τα αναλάβουν οι Δήμοι, οι οποίοι θα λύσουν αυτά τα ζητήματα, και ότι δήθεν μας έχουν ενισχύσει απλόχερα και μας δώσαν αυτό που ζητούσαμε. Επομένως, στο χέρι μας είναι όλα αυτά. Θα πρέπει ο λαός μας να είναι στο πόδι, η εκπαιδευτική κοινότητα, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, εμείς σαν Δήμος. Να πω ότι το καλοκαίρι όλο ο Δήμος δούλευε στο να έχουμε τα σχολεία μας όπως πρέπει. Πάνω από 10 σχολικά συγκροτήματα κάναμε ανάπλασή τους, συντήρηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε άλλα γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση και θα συνεχίσουμε ώστε το περιβάλλον στο οποίο θα πάνε τα παιδιά μας να είναι το καλύτερο δυνατό.